Δώσαμε λίγο έμφαση φέτος στα παιδιά. Στα παιδιά του Δημοτικού, στα παιδιά ηλικίας από 5 ετών, δηλαδή από νηπιαγωγείο έως και την 6η Δημοτικού, όπου φτιάξαμε ένα πάρα πολύ ωραίο φιλικό χώρο προκειμένου να κάνουν δημιουργικές δραστηριότητες μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου. Και για να το πούμε πιο συγκεκριμένα, μπορούν όλα τα παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών να έρθουν στον χώρο αυτό, όπου χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, εντελώς δωρεάν, θα μπορέσουν να κάνουν δραστηριότητες όπως είναι η ρομποτική, που είναι κάτι πάρα πολύ διαδεδομένο σε παιδιά όλων των ηλικιών. Θα μπορούν να κάνουν μουσική, θα μπορούν να κάνουν γυμναστική, θα μπορούν να κάνουν συμπλήρωμα ενισχυτικά του διαβάσματός τους για το σχολείο της επόμενης μέρας, θα μπορούν να κάνουν καλλιτεχνικά, θα μπορούν να κάνουν θεατρική αγωγή και διάφορες άλλες δημιουργικές δραστηριότητες, εντελώς δωρεάν, επαναλαμβάνω, κάνοντας μία αίτηση, η οποία αίτηση γίνεται αυτή την περίοδο. Μάλιστα. Και μάλιστα, το ρεπορτάζ δεν έγινε και νωρίτερα, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση, και επειδή όμως ωστόσο έχει δοθεί παράταση του προγράμματος και επειδή πολλοί φίλοι με παίρνουν τηλέφωνο ή με ρωτάνε εάν έχει λήξει το πρόγραμμα και αυτά, να πούμε ότι έχει δοθεί μια παράταση χτες δόθηκε μια παράταση μέχρι την Κυριακή που μας έρχεται 8 Αυγούστου. 8 Αυγούστου, μάλιστα. Μπορούν, ας πούμε, όλοι οι γονείς να έρθουν στο χώρο του γυμναστηρίου, τις κάνουμε για πρακτικούς λόγους από τις αιτήσεις, και να έχουν τη δυνατότητα τα παιδιά τους να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα αυτό που κρατάει όλο το χειμώνα. Δηλαδή, το πρόγραμμα αυτό ξεκινάει από 1η Σεπτεμβρίου, ολοκληρώνεται 31 Ιουλίου. Μάλιστα. Και Χριστούγεννα και Πάσχα, που όπου εκείνη την περίοδο αλλάζουν τα ωράρια, δηλαδή θα πάνε πρωί τα ωράρια που δεν έχουμε σχολείο. Ναι, που δεν θα... Και μετά το τέλος του σχολικού έτους, τότε πηγαίνουμε πάλι σε πρωινό ωράριο μέχρι 31 Ιουλίου, όπου τα παιδιά κάνουν διάφορες δραστηριότητες αθλητικές ή δημιουργικές. Να πούμε κάτι το οποίο δυστυχώς δεν το έχουν καταλάβει κάποιοι γονείς. Δυστυχώς. Δεν το έχουν ξανακάνει, δεν το έχουν καταλάβει. Ναι, αρχή είναι ακόμη. Είναι ότι εάν κάποιο παιδί επιθυμήσει να έρθει Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη και αυτά, και έχει καλυφθεί ο αριθμός των ατόμων που δικαιούμαστε λόγω άδειας, τότε δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να το πάρουμε το παιδί. Οπότε όλοι όσοι το σκέφτονται ή είναι σίγουροι ή δεν είναι σίγουροι, καλό είναι να κάνουν την αίτηση τώρα. Μάλιστα. Γιατί με βάση την αίτηση αυτής της περίοδου μπορούμε εμείς να πάρουμε τα παιδιά σε οποιαδήποτε φάση της χρονιάς. Δηλαδή αν δεν γίνει αίτηση τώρα, δεν μπορούμε αργότερα να πάρουμε παιδί. Και το επίσης βασικό είναι ότι δεν είναι υποχρεωτικά να έρθει κάποιο παιδί και να παρακολουθήσει όλη την ώρα και όλες τις μέρες. Δηλαδή, μπορεί κάποια παιδιά να θέλουν να έρθουν από τις 4 ώρες που έχουν δικαίωμα κάθε μέρα να έρθουν, να έρχεται 2 ώρες.